Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλωσορίζετε σε μια καινούρια εκπομπή του Energy. 29 Νοεμβρίου σήμερα, μία μέρα πριν αλλάξει ο μήνας. Εύχομαι όλοι και όλες να είστε καλά. Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα, όπως κάθε Δευτέρα, για μία ώρα στην παρέα της Ελπίδα Ρογογέδο. Μαζί θα μοιραζόμαστε τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. nstv.gr, κάθετος NSTV Live, το site που θα μπορείτε να μας αφήνετε τα δικά σας σχόλια χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook, τη δικιά σας ενέργεια για την επικαιρότητα που βλέπουμε μαζί. Εκπέμπουμε ζωντανά από τη Νέα Σμύρνη, όπου θα είναι και οι επόμενες ειδήσεις που θα δούμε. Και ξεκινάμε με τη λύση συνεργασίας με τον Δημήτρη Κοροπούλη και τον Πανιόνιο, όπου παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Πανιονίου που τελεί από το απόγευμα της Δευτέρας, ο Δημήτρης Κοροπούλης, ο μέχρι πρότινος τεχνικός των Κιανέριθρων που είχε αναλάβει στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς το πολύ δύσκολο έργο να καθοδηγήσει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στην ομάδα του Πανιονίου με τους παίκτες από την ΚΑΠΑ 20, απομακρύνθηκε από τον Πάγκο πληρώνοντας όπως φαίνεται τα αρνητικά αποτελέσματα με Άγιο Νικόλαο και Αλμυρό. Ενώ στη σύντομη τοποθέτησή του πριν λίγο επί του προϋπολογισμού της χρονιάς 2022, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας της Νέας Σμύρνης μίλησε μεταξύ άλλων για τα πεζοδρόμια, τις πεζοδρομήσεις, αλλά και για την Άνω Νέα Σμύρνη. Όπως τόνισε, δεν έχουμε μία πόλη δύο ταχυτήτων. Δείχνουμε ότι η Άνω Νέα Σμύρνη δεν είναι το κακό παιδί. Υπάρχει ένταση έργων και στην Άνω Νέα Σμύρνη. Τέλος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως είναι ευρωπαϊκή πόλη Νέα Σμύρνη με τεράστιο δίκτυο πεζοδρόμων. Μια παραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού, το πρώτο ελληνικό θεατρικό sequel, η συνέχεια της παράστασης «Σμύρνη μου αγαπημένη», η θεατρική παράσταση που έγραψε ιστορία. Μετά από μια μακρά περίοδο αποχής, λόγω της πανδημίας, το θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος ξανανοίγει τις πόρτες του στο κοινό με τη τεράστια θεατρική επιτυχία και από Σμύρνη, Σαλονίκη, της Μιμής Ντενίση από το Σάββατο 20 Νοεμβρίου. Η πρώτη παράσταση, «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία αποτέλεσε μία από τις εμβληματικότερες παραστάσεις του ελληνικού θεάτρου και η οποία μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο, αφήνει τους ήρωες του έργου σε μία βάρκα να ταξιδεύουν προς την Ελλάδα. Η θεατρική παράσταση και από Σμύρνη Σαλονίκη παρουσιάζει τη συνέχεια της ζωής των πρωταγωνιστών όταν φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, η οποία γίνεται η νέα τους πατρίδα. Εκεί προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύματά τους και να χτίσουν ξανά τη ζωή τους. Η Σαλονίκη γίνεται η πατρίδα των προσφύγων, μια πολυπολιτισμική πόλη με ντόπιους πρόσφυγες, πόντιους και Εβραίους που ζουν αρμονικά, παρά τις διαφορές τους. Το έργο παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας και πολλών νέων χαρακτήρων, την περίοδο από την καταστροφή μέχρι την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, η φιλιό Μπαλτατζή και η οικογένειά της δεν ξεχνά ποτέ τη Σμύρνη της. Κρατά για πάντα στην καρδιά ως πολύτιμο φυλακτό της αναμνήσης από τη μοναδική πόλη σύμβολο του μικρασιατικού ελληνισμού. Το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και αλυσμόν τις πατρίδες της Μικρασίας είναι οι πιο ζωντανές στην καρδιά και το μυαλό όσο ποτέ. «Σαν δεν θέλεις να πεθάνεις, να θυμάσαι μην ξεχνάς». Αυτό είναι το μότο, οδηγός της φιλιός, αλλά και όλες τις παράστασεις και γίνεται το φωτεινός φάρος που τους βοηθά να επιβιώσουν.
Το 2022 λοιπόν θα βρει ξανά τη Μιμή Ντενίση στη σκηνή να ερμηνεύει την επιδραστική προσωπικότητα της Φιλιός Μπαλτατζή, ένα ρόλο ζωής, ο οποίος συντάσσεται με την ταραγμένη πορεία της χώρας και περιγράφει με τον εναργέστερο τρόπο τα βάσανα και τις κακουχίες μέχρι τη λύτρωση. Πιστό πάντα στην προώθηση ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού ανεβάζει την παράσταση με πλούσια σκηνικά και κουστούμια και έναν θείωσε κατεξιωμένων συντελεστών. Με την ευγενική ιατρική υποστήριξη του ομίλου Αφιδέα για την ασφαλή διεξαγωγή εν μέσω πανδημίας, η παράσταση συνεχίζει και φέτος την πετυχημένη πορεία της σύμφωνα με τα αυστηρότερα υγειονομικά πρωτόκολλα. Την 5η 2 Δεκεμβρίου στο Γαλαξία θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης από τις 8 το πρωί στις 4 το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου. Για τη ζωή, την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της Μαρίκας Μητσοτάκη μίλησαν το μεσημέρι στο Μουσείο Μπενάκη σε ζωντανή αναμετάδοση από τη σελίδα του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκη στο Facebook, η κόρη της και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Η διευθύντρια του Σίλβια Ιωάννου Foundation, Άρτεμις Σκούταρη, διευθύντρια επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Κύρα Κάπη, ο σεφ Άκης Πετρετζίκης και ο Θάνος Ψυχογιός, εκ μέρους των εκδόσεων Ψυχογιός, που έχουν επιμεληθεί με το βιβλίο της «Συνταγές με ιστορία». Την παρουσίαση συντόνισε ο δημοσιογράφος Αντώνης Στρόιτερ. Η Μαρίκα Μητσοτάκη μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο μαγειρεύει και θυμάται την κουζίνα της μητέρας της, η οποία ήταν εξαιρετική μαγείρισα, την ανατροπή που ήρθε για την υγεία της όταν παιδί ακόμη προσβλήθηκε από τον ιό της πολυμυελίτιδας, τη γνωριμία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον έρωτα, τον γάμο, τον ερχομό των παιδιών, τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, την εξορία, την επιστροφή και το σπιτικό στην Κρήτη. Πρόκειται για αναμνήσεις και εικόνες από μια έντονη ζωή, άμεσα συνδεδεμένη με την πρόσφατη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Η Μαρίκα μαγειρεύει με μεράκι, αγάπη και πάθος, ενώνοντας το τραπέζι όλη την οικογένεια, είπε ο ψυχογιός, προσθέτοντας πως η μακρόχρονη εμπειρία της, αντί να την αποθαρρύνει, την έκανε πιο αποφασιστική. Είναι δύσκολο και μοιάζει κάπως άτοπο να μιλήσεις για την πολύ οικία σχέση με τη μητέρα σου, παρατήρησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Όλοι πάντως τη θυμούνται για τον δυναμικό χαρακτήρα και τη μεγάλη καρδιά της. Ήταν κόρη μεγαλοαστικής οικογένειας και τα είχε όλα μπροστά της όταν τη βρήκε η πολυμυελίτιδα. Της είπα να μην περπατήσει και περπάτησε, συνέχισε η Ντόρα Μπακογιάννη. Της είπα να μην κάνει παιδιά και έκανε 4. Υπήρξε πάντοτε γενναία και αποφασιστική. Κέρδισε όλους τους κριτικούς που έσπευσαν να την κάνουν δική τους. Υπήρξε το απόλυτο στήριγμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αντιμετώπισε γενναία την εξορία στο Παρίσι, δεν παραπονέθηκε ποτέ και ήξερε πώς να ευχαριστεί τους πάντες μαγειρεύοντας μπακαλιάρο σκορδαλιά, ταραμοσαλάτα και παστίτσιο. Τα φαγητά της εκπροσωπούσαν τον τρόπο της φιλοξενίας της, όπως τόνισε και η Μπάρμπαρα Μπούς.
Έστησε τις βάσεις για την οργάνωση γυναικών της Νέας Δημοκρατίας και ο κόσμος την αγάπησε βαθιά γιατί ήταν μπροστά από την εποχή της. Σταθερά προοδευτική και ανυποχώρητα φιλελεύθερη. Η πραγματική δύναμη πίσω από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Οι δυσκολίες της την έσπρωξαν να χειραφετηθεί και να αυτοσχεδιάσει, υπογράμμισε η Άρτεμις Σκούταρη. Μεσογειακή γυναίκα, η Μαρίκα, εξέφρασε με το φαγητό τη χαρά και την αισιοδοξία της. Παρά τις κινητικές δυσκολίες, μπορεί να λύγησε, αλλά ξανασηκώθηκε. Δήλωσε ευθαρσός ότι είχε καρκίνο, παροτρύνοντας γυναίκες να κάνουν την ετήσια προληπτική εξέτασή τους και το όραμά της για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου ατόμων με αναπηρία παρέμεινε μέχρι και το τέλος, μόλον ότι δεν εκπληρώθηκε. Απομένει σε εμάς να το κάνουμε ως ίστατο φόρο τιμής. Η Μαρίκα Μητσοτάκη κατέληξε η ΑΡΤ. Μετουσίωσε την αναπηρία της σε δεξιότητα και σε δύναμη, υπερβαίνοντας σωματικές της δυσλειτουργίες. Με την αλήθεια της, η Μαρίκα Μητσοτάκη δημιούργησε τα πάντα, σημείωσε η κύρα Κάπη. Πάνω από το αλευρωμένο φύλλο της αλήθειας, πρόσθεσε τη γέννηση του θάρρους και ζήτησε από τις γυναίκες να μην φοβηθούν. Εν συνεχεία, τα πασπάλισε όλα με αγάπη. Η Μαρίκα και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ένα ζευγάρι που κατάφερε να μείνει ενωμένο και ερωτευμένο όλη του τη ζωή. Για ξεχωριστό, δοτικό και πληθωρικό άνθρωπο έκανε λόγο από την πλευρά του ο Άρης Πεντρετζίκης. Η Μαρίκα είχε τις μαγικές δυνάμεις που έχει ένας μάγειρας, ο οποίος ξέρει πώς να ενώνει την οικογένεια γύρω από το τραπέζι του. Οι μεγαλύτερες συνενέσεις, άλλωστε, έχουν γίνει πάνω από ένα τραπέζι. Και η Μαρίκα έδειξε καλύτερα από όλους πως το φαγητό είναι για να θρέψει όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε σήμερα πολύ ανήσυχος για την απομόνωση της Νότιας Αφρικής, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλαν πολλές χώρες με αφορμή τον εντοπισμό της παραλλαγής Όμικρον. Οι Αφρικανοί δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το ανήθικα χαμηλό επίπεδο των εμβολίων που είναι διαθέσιμα στην Αφρική και δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν επειδή εντόπισαν και μοιράστηκαν επιστημονικές και υγειονομικές πληροφορίες ουσιώδου σημασίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως λένε άλλοι και εγώ εδώ και πολύ καιρό, το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού αποτελεί γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη παραλλαγών του νέου κορονοϊού. Ανησυχώ πολύ για την απομόνωση των χωρών της Νότιας Αφρικής λόγω των νέων περιορισμών που συνδέονται με την COVID-19, συνέχισε ο Γκουτέρες. Η παραλλαγή όμικρον έχει εντοπιστεί σε πολλές άλλες χώρες τις τελευταίες ημέρες, ιδίως στην Ευρώπη. Ευχαριστώντας την κυβέρνηση και την επιστημονική κοινότητα της Νότιας Αφρικής, επειδή έδρασε γρήγορα εντοπίζοντας αυτή τη νέα παραλλαγή, ο Γκουτέρες κάλεσε όλες τις χώρες να σκεφτούν την πιθανότητα να κάνουν επαναλαμβανόμενα τεστ στους αξιδιώτες, αλλά και να λάβουν άλλα κατάλληλα και πραγματικά αποτελεσματικά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού, επιτρέποντας να συνεχιστούν τα ταξίδια. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής εξέφρασε τη λύπη της το Σάββατο για το κλείσιμο των συνόρων πολλών χωρών για τους πολίτες της, τονίζοντας ότι αισθάνεται ότι την τιμωρούν επειδή εντόπισε την παραλλαγή. Ένα κρούσμα της παραλλαγής όμικρον του κορονοϊού εντοπίστηκε στη Σουηδία. Έγινε σήμερα γνωστό από τη Δημόσια Αρχή Υγείας της χώρας. Το κρούσμα εντοπίστηκε σε ένα τεστ που έγινε πριν από μία και πλέον εβδομάδα σε ένα πρόσωπο που είχε ταξιδέψει στην Νότια Αφρική, αναφέρει η αρχή σε μία ανακοίνωση. Νωρίτερα επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα με τη νέα μετάλλαξη και στην Ισπανία.
Χωρίς έγγραφα για τον κορονοϊό είχαν μπει στην Τούμπα οι τρεις συλληφθέντες για τα επεισόδια. Δεν έφταναν στο ΠΑΟΚ οι σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει από την αθλητική δικαιοσύνη για τα όσα παράδεκτα έκαναν οι οπαδοί του το βράδυ της Κυριακής στο φινάλι του αγώνα με τον Άρη, προέκυψε και νέο σοβαρό θέμα με τα μέτρα για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, αυτεπάγγελτη αστυνομική έρευνα διεξάγεται σε βάρος των υπευθύνων του γηπέδου της Τούμπας, που είναι επιφορτισμένη με τους ελέγχους πιστοποιητικών για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Από τους 4 συλληφθέντες οπαδούς του ΠΑΟΚ για τα επεισόδια στο γήπεδο της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη, μόνο ένας είχε πάνω του τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ οι υπόλοιποι 3 δεν είχαν απολύτως κανένα έγγραφο μαζί τους και φέρονται να δήλωσαν στους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν ότι αγνοούσαν ότι έπρεπε να ήταν εφοδιασμένοι με αυτά. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εισαγγελέα ποινικής δίωξης απήγγειλε στους 3 παραπάνω, εκτός από τις συνδεόμενες με τα επεισόδια κατηγορίες, επιπλέον κατηγορία για παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι των ελέγχων αναζητούνται για να συλληφθούν για το παραπάνω αδίκημα στο πλαίσιο του αυτοφόρου, το οποίο λύγει σήμερα τα μεσάνυχτα. Ενώ θέση στο όλο ζήτημα πήρε και ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο οποίος προανήγγειλε αυστηρές κυρώσεις κατά της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Με την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Πλεύρης είπε: «Πληροφορήθηκα δυστυχώς ότι από τις χθεσινές συλλήψεις στο γήπεδο της Τούμπας υπάρχει κόσμος που ήταν ανεμβολίαστος. Πράγμα που σημαίνει ότι μια ομάδα δεν έκανε σωστά το ένα έλεγχο για τον κόσμο που μπήκε μέσα. Συνεπώς, εκτός από τις κυρώσεις για τα περιοριστικά βίας, θα επιβληθούν και κυρώσεις για την μη τήρηση υγειονομικών μέτρων. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η δυνατότητα που δίνεται να υπάρχει κόσμο σε κάποιους χώρους, αρκεί να είναι εμβολιασμένοι σε αυτό, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση από την πλευρά της πολιτείας. Όσοι δεν τον τηρούν θα υποστούν κυρώσεις και θέτουν τον κόσμο σε κίνδυνο. Κατανοώ ότι δεν μπορείς εύκολα να βλέπεις στα γήπεδα ποιοι φορούν μάσκα και ποιοι όχι. Αλλά αν είναι ή όχι εμβολιασμένος, μπορείς να το τηρήσεις και αν δεν το κάνεις θα υποστείς τις κυρώσεις, οι οποίες ενδεχομένως είναι και ποινικές, λόγω της έκθεσης των υπολείπων φιλάθρων στο κίνδυνο της διασποράς». Στο μεταξύ, οι συλληφθέντες 3 Έλληνες και ένας Σέρβος, ηλικίες 21-40 ετών, παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο τριμελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για την Τετάρτη και αποφάσισε να μην τους αφήσει ελεύθερους. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να δικαστούν θα παραμείνουν υποκράτηση. Διώκονται για βία στους αθλητικούς χώρους, απόπειρα σωματικών βλαβών, διατάραξη βία κατά υπαλλήλων, ενώ κατά περίπτωση για απλοκατοχή, όπως για το παραπάνω δίκαιο που περιγράφεται στο άρθρο 285 του ποινικού κώδικα. Μετά από το αιματηρό επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ της Πάτρας, ο Τόκελ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με το συμβάν. Ο γνωστός τράπερ μίλησε στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου και περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν με την πορεία του, με την παρέα του και τους θαμώνες του μαγαζιού. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που ήταν στο μαγαζί και δεν ευθύνεται σε τίποτα να βλέπει τέτοια πράγματα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Δεν έχει σημασία καν για ποιο λόγο έγινε. Είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να είχε γίνει για τον οποιονδήποτε λόγο», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια δήλωσε ότι έχουμε κάνει 400 συναυλίες παρά τα lockdown και ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανένα μαγαζί. Πάμε να βγάλουμε τα χρήματά μας, να διασκεδάσουμε τον κόσμο και να περάσουμε όμορφα. Αυτό που έγινε στην Πάτρα ήταν απαράδεκτο. Τέλος, εξηγήσε τι πραγματικά συνέβη και τόνισε πως αν η αστυνομία δεν είχε φτάσει εγκαίρως, η κατάσταση θα είχε πάρει πολύ χειρότερη τροπή. «Ήμασταν 7 και όχι 40 άτομα. Ήμασταν αντιμέτωποι με τουλάχιστον 25 άτομα με μαχαίρια και πιστόλια. Και επειδή ακούστηκε ότι εμείς βγάλαμε όπλα, εμείς δεν είχαμε καν όπλα. Διαφορετικά σας διαβεβαιώνουν ότι η βραδιά θα είχε πάρει διαφορετική τροπή. Ήρθε η αστυνομία απ' έξω και καταφέραμε να βγούμε από το μαγαζί. Διαφορετικά θα γινόταν σφαγή», δήλωσε ο Τόκελ.
Ψυχραιμία και εμβολιασμό συνέστησαν πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μετά και την εμφάνιση της μετάλλαξης όμικρον για την οποία οι επιστήμονες χρειάζονται χρόνο προκειμένου να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, το εμβόλιο παρά την ενδεχόμενη μείωση της αποτελεσματικότητας που εμφανίζει σε περιπτώσεις παραλλαγών παραμένει ασπίδα προστασίας. Η κυρία Θεοδωρίδου ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα η Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει για τη χορήγηση εμβολίων σε παιδιά 5 έως 11 ετών. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε, ο κύριος Θεμιστοκλέος, η Pfizer δεν μπορεί να παραδώσει τις δόσεις πριν τις 20 Δεκεμβρίου. Το Α και το Ω στη διαχείριση ενός σημαντικού γεγονότος είναι η ψυχραιμία, τόνισε η κυρία Θεοδωρίδου, αναφερόμενη στη νέα μετάλλαξη όμικρον που κατετάγει στα στελέχη ανησυχίας. Η αντίδραση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για συναγερμό όλων των κρατών ήταν ακαριαία, δεδομένου ότι και ο ελάχιστος χρόνος που μπορεί να χαθεί σε επιδημίες είναι πολύτιμος. Οι προβληματισμοί είναι αρκετοί και η επιστημονική κοινότητα χρειάζεται χρόνο για να δώσει απαντήσεις. Το πρώτο ερώτημα αφορά τη μεταδοτικότητα που αναμένεται να είναι αυξημένη. Στην περιοχή που εντοπίστηκε, ο ρυθμός αναπαραγωγής εκτινάχθηκε στο 2, γεγονός που δείχνει ότι επικράτησε τις μετάλλαξεις Δέλτα. Στο ερώτημα αν προκαλεί βαρύτερη νόσο, ο μικρός αριθμός ασθενών με νεαρή ηλικία δεν έδειξε κάτι τέτοιο και βέβαιο είναι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Έχει δημιουργηθεί ο φόβος ότι μπορεί τα εμβόλια να είναι αναποτελεσματικά. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναμένονται λοιμώξεις σε εμβολιασμένους και επαναλοιμώξεις. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το μέγεθος του προβλήματος είναι μάλλον μικρό. Ο ιός στον συνεχή ανταγωνισμό του με τον άνθρωπο μπορεί να ξεφεύγει από τα εξουδετερωτικά αντισώματα σε βαθμό που δεν είναι ακόμη γνωστός. Σύμφωνα με μελέτη σε προηγούμενες μεταλλάξεις, φαίνεται ότι η κυταρική ανοσία με τα κύτταρα μνήμης έχει καθοριστικό ρόλο στην προστασία από τις παραλλαγές του ιού. Επομένως, ο εμβολιασμός παρά την ενδεχόμενη μείωση της αποτελεσματικότητας λόγω των παραλλαγών εξακολουθεί να είναι ασπίδα προστασίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτρέπει τα 194 κράτη-μέλη να επιταχύνουν τον εμβολιασμό, ειδικά στα άτομα υψηλής προτεραιότητας. Βιώνουμε μια κατάσταση που ήταν αναμενόμενη εφόσον δοθούν εμβόλια και σε κράτη που ακόμη δεν έχουν πρόσβαση, επισήμανε τονίζοντας ότι ο μονόδρομος είναι εμβολιασμός. Το εμβόλιο της Pfizer εγκρίθηκε από το αίμα σε παιδιά 5 έως 11 ετών σε δοσολογία 1 τρίτο της δόσης που δίνεται στους μεγαλύτερους. Η μελέτη αποτελεσματικότητας από τη λίμωξη μετά την έκθεση έδειξε ότι από τα 2.000 παιδιά που δεν είχαν περάσει λίμωξη, τα 1.305 που είχαν εμβολιαστεί νόσησαν, 3 όταν ήρθαν σε επαφή με τον ιό. Από τα 663 που πήραν εικονικό εμβόλιο, νόσησαν τα 16. Με αυτά τα νούμερα, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου φτάνει στο 90,7%, ενώ οι παρενέργειες ήταν ήπιες. Γι' αυτό και ο αίμα ενέκρινε τη χορήγησή του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το εμβόλιο θα έρθει και στη χώρα μας. Η Επιτροπή Εμβολιασμών μελετά όλα τα στοιχεία και με συμπλήρωση των δεδομένων που αναμένονται από χώρες που έχουν προηγηθεί, θα γνωμοδοτήσει αναλόγως για το εμβόλιο και στη χώρα μας. Η παραλλαγή όμικρον μας απαγορεύει εντατικοποίηση των εμβολιασμών, τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης, υπομονή και ψυχραιμία, μέχρι να έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα και τέλος να θυμηθούμε την υποστήριξη της διαθεσιμότητας των εμβολίων για χώρες που περιμένουν εμβόλια. Ο κ. Θεμιστοκλέου σημείωσε πως το 79,2% του ενήλικου πληθυσμού έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό το 74,6% του ενήλικου πληθυσμού εναντί 77% του ενήλικου πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 40% των δικαιούχων της αναμνηστικής δόσης έχει εμβολιαστεί, ενώ 25,4% έχουν προγραμματίσει τρίτη δόση. Είναι συνολικά το 65% των δικαιούχων της τρίτης δόσης έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντεβού. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πάνω από 2.000 εμβολιαστικά κέντρα. Καθημερινά το Δεκέμβριο θα μπορούν να εμβολιάζονται πάνω από 100.000 άτομα, τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους που προανήγγειλε αύξηση των εμβολιαστικών γραμμών το επόμενο διάστημα. Συνεχώς προστίθεται νέα ραντεβού. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις που επιχειρούν ήταν κατά πολύ περισσότερες από τον Μάιο, οπότε και είχαν σημειωθεί ρεκόρ εμβολιασμών. Τις γιορτές αργία θα είναι και στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, αλλά και την πρωτοχρονιά, ενώ εντός του Δεκεμβρίου θα υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού και τις Κυριακές. Το εμβόλιο της Pfizer για τα παιδιά δεν μπορεί να είναι διαθέσιμο πριν τις 20 Δεκεμβρίου στη χώρα μας.
Μέχρι να έρθουν τα εμβόλια, θα έχουμε συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία για να τεκμηριώσουμε την απόφασή μας, διευκρίνησε η κυρία Θεοδωρίδου, ερωτηθήσα για το εάν θα προκριθούν παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Για το ενδεχόμενο μείωση του χρόνου μεταξύ δεύτερης και τρίτης δόσης, η κυρία Θεοδωρίδου επιμένει ότι το ελάχιστο όριο είναι οι 6 μήνες. Δεν έχει υιοθετηθεί αυθαίρετα, καθώς έχουν αξιολογηθεί τα επίπεδα αντισωμάτων και η πιθανότητα επαναλίμωξης. Ωστόσο, οι απόψεις μπορούν να μεταβληθούν με βάση τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία. Στα 6.677 έφτασαν τα νέα κρούσματα σήμερα, 657 οι διασωληνωμένοι και 104 νέοι θάνατοι. Έσπασε το φράγμα των 18.000 θανάτων από την έναρξη της επιδημίας, από τους ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 526 είναι ανεμβολίαστοι. 1.679 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, τα 469 στο κέντρο της Αθήνας και 135 στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 200 στην Αχαΐα.
Ραγδαία εξαπλώνεται η νέα παραλλαγή Όμικρον που ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική με τις υγειονομικές αρχές να καταγράφουν κρούσματα του υπερμεταδοτικού στελέχου σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Την ώρα που επιστήμονες προσπαθούν να σκιαγραφίσουν τη νέα παραλλαγή που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία και αβεβαιότητα, στη Νότια Αφρική τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται αλματωδώς. Ο νοτιοαφρικανός ιολόγος Σαλίμ Αμντούλ Καρίμ αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων σε εθνικό επίπεδο φτάνοντας στις 10.000 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο δεν χρειάζεται πανικός όπως υποστηρίζει. Ο επιστήμονας προειδοποιεί ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω ενώ θα ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στα νοσοκομεία της χώρας του το Δεκέμβριο. Σχετικά με νέα παραλλαγή Όμικρον, σπεύσει να επισημαίνει ότι περιμέναμε μία νέα παραλλαγή. Απλώς δεν ξέραμε τίποτα για το πώς και το πότε. Πρόσθεσε επίσης πως το γεγονός ότι η νέα παραλλαγή του κορονοϊού εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο από τους νεοαφρικανούς ειδικούς σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος για υπερβολικές αντιδράσεις όπως το κλείσιμο των συνόρων. Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που τα κρούσματα της Όμικρον εξαπλώνονται ανά την εμφύλιο. Όπως αναφέρει το CNN, μέχρι στιγμής, εκτός από την Νότιο Αφρική, κρούσματα της Όμικρον έχουν καταγραφεί σε ακόλουθες χώρες της Ευρώπης. Δανία, Ολλανδία, Βρετανία, Αγγλία και Σκωτία, Τσεχία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία. Στον υπόλοιπο κόσμο, κρούσματα της Όμικρον έχουν εντοπιστεί σε Μποτσουάνα, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Καναδά, Αυστραλία. Στην Αυστραλία, οι υγειονομικές αρχές εντόπισαν την παραλλαγή Όμικρον για πρώτη φορά σε δύο επιβάτες στο Σίδνεϊ. Και οι δύο επιβάτες ταξίδεψαν από την Νότια Αφρική με πτήση της Qatar Airways μέσω Ντόχα. Άλλοι 12 επιβάτες από την Νότια Αφρική στην ίδια πτήση δεν βρέθηκαν θετικοί στον COVID αλλά τέθηκαν σε καραντίνα. Στην Ιταλία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων La Presse, ένας Ιταλός που ταξίδεψε στην Μοζαμβίκη βρέθηκε θετικός στην παραλλαγή Όμικρον. Μέλη της οικογένειάς του βρέθηκαν επίσης θετικά. Στη Γερμανία, η παραλλαγή της Όμικρον επιβεβαιώθηκε σε δύο ταξιδιώτες που έφτασαν με την πτήση από την Νότια Αφρική στις 24 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DEPA. Στην Ολλανδία, οι υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν εντοπίσει 13 κρούσματα της Όμικρον μεταξύ των επιβατών που ταξίδεψαν από την Νότια Αφρική. Το Ηνωμένο Βασίλειο εντόπισε δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον, πρόκειται για επιβάτες που είχαν ταξιδέψει από την Νότια Αφρική. Η Αυστρία ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε ένα κρούσμα της παραλλαγής. Στο Ισραήλ οι αρχές έβαλαν μια νέα σειρά έκτακτων μέτρων, όπως το κλείσιμο των συνόρων σε ξένους ταξιδιώτες, μετά τον εντοπισμό κρούσματος της παραλλαγής Όμικρον 26 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ταξιδιώτη που έφτασε από το Μαλάουι. Στο Χονγκ Κονγκ, οι αρχές έχουν καταγράψει δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στην Μποτσουάνα, οι αρχές εντόπισαν κρούσματα της νέας παραλλαγής του κορονοϊού. Στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή δύο κρούσματα της νέας παραλλαγής Όμικρον, τα πρώτα στην Ευρώπη, ενώ στην Ελβετία, το πρώτο πιθανό κρούσμα της παραλλαγής Όμικρον του COVID-19 εντοπίστηκε σήμερα. Το άτομο αυτό επέστρεψε στην Ελβετία από την Νότια Αφρική πριν από περίπου μία εβδομάδα, ανέφερε στο Twitter η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας σχόλια στο nstv.gr, καθέτως nstv live με το λογαριασμό σας του Facebook, ενώ πράσινο φως στη μελέτη για τη διαμόρφωση τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, την τροποποιημένη μελέτη για τη δημιουργία πράσινης διαδρομής στα Εξάρχεια και την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας έδωσε το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ειδικότερα μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν και έλαβαν θετική γνωμοδότηση είναι τα ακόλουθα. Η έγκριση της μελέτης έργου, τμήμα Μητροπολιτικού Πάρκου Πράσινου και Αναψυχής, τροποποίηση της μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου και αρχιτεκτονικών κατασκευών και τα εξειδίκευση του σχέδιου Γενικής Οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πράσινου και Αναψυχής εντός της Α1 Κτηριακής Ενότητας. Η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης στο τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής αφορά στη μείωση της δόμησης εντός της Α1 Κτηριακής Ενότητας, καθώς δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις φυσικές λύσεις και στον τοπικό χαρακτήρα του πάρκου, όπως και σε λειτουργικές βελτιώσεις.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως δεν θα υποστηρίξει ποτέ αυξήσεις επιτοκίων και δεν θα συμβιβαστεί ποτέ πάνω σε αυτό. Υπεραμεινόμενος για μία ακόμη φορά της πρόσφατης μείωσης των επιτοκίων που προκάλεσαν πτώση της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Ο Ερντογάν φέρεται να δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο με το οποίο επέστρεψε από το Τουρμπεκιστάν ότι η πρόσφατη αστάθεια των ισοτιμιών δεν βασίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη για την προώθηση των επενδύσεων, ιδιαίτερα μέσω κρατικών τραπεζών. Το NTV μετέδωσε επίσης ότι ο Ερντογάν δήλωσε πως δεν είχε αλλάξει την αναορθόδοξη άποψή του ότι τα επιτόκια προκαλούν πληθωρισμό, προσθέτοντας ότι παερημένει πως ο πληθωρισμός θα πέσει πριν από τις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2023. Η ισοτιμία της τουρκικής λίρας έχει μειωθεί φέτος μέχρι τα 45% έναντι του δολαρίου. Η κεντρική τράπεζα της χώρας έχει μειώσει το επιτόκιό της κατά 400 μονάδες βάσης από το Σεπτέμβριο, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός καλπάζει με τήσιο ρυθμό 20%. Το επόμενο διάστημα, πιθανότητα μέσα στον Ιανουάριο, αναμένεται να μεταφερθούν στην Ελλάδα τα πρώτα 6 από τα 24 γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Ραφαέλ, που έχει παραγγείλει η πολεμική αεροπορία. Με δεδομένο ωστόσο ότι στη νέα δομή δυνάμεων προβλέπεται η αγορά 50 μαχητικών αεροσκαφών 4ης και 5ης γενιάς και η ένταξή τους στις πολεμικές μοίρες της ΠΑ, το ερώτημα που συζητείται στο Πεντάγωνο είναι αν και πότε θα ζητήσει η Αθήνα από την Ουάσιγκτον την αγορά αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35. Πηγές με γνώση των λεπτομεριών του προγράμματος των F-35 αναφέρουν ότι η Ελλάδα θεωρείται μια χώρα που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών. Το ζήτημα του χρόνου πραγματοποίησης παραγγελίας και ένταξης των F-35 στην πολεμική αεροπορία, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι όσο αισιόδοξα θα περίμεναν κάποιοι. Ακόμα και αν η ελληνική κυβέρνηση έστελνε αύριο 30 Νοεμβρίου στην Ουάσιγκτον letter of request, δηλαδή επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την προμήθεια αριθμού μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35, χρειάζονται 5 χρόνια για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Η λεγόμενη πενταετής περίοδος μετάβασης αφορά την οριστικοποίηση της παραγγελίας, την κατασκευή των μαχητικών αεροσκαφών, την απαιτητική εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων, την προμήθεια και εγκατάσταση προσωμιωτή για τα 5ης γενιάς μαχητικά, τη δημιουργία ειδικής βάσης και υποδομής, αλλά και την εκπαίδευση τεχνικών της πολεμικής αεροπορίας. Προφανώς το timing της απόβασης που θα λάβει η ελληνική κυβέρνηση αφορά και την εξασφάλιση των κονδυλίων, που θα επιτεθεί να εκταμιευθούν για την απόκτηση αριθμού F-35. Αφού είναι ένα πρόγραμμα το κόστος του οποίου θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, είπα, για κάθε μαχητικό αεροσκάφος, χωρίς να συναπολογίζεται το κόστος δημιουργίας των νέων εγκαταστάσεων ή την φιλοξενία, στάθμευση και συντήρηση των αμερικανικών 5ης γενιάς μαχητικών αεροσκαφών. Το ερώτημα αν οι διαδικασίες θα μπορούσαν να συντηρηθούν ώστε η Ελλάδα να προηγηθεί και να αποκτήσει τα F-35 όταν και αν αποφασίσει να τα αγοράσει, προτού παρέλθει η πενταετία, η απάνταση είναι μάλλον αρνητική. Και αυτό διότι, όπως εξηγούν πηγές με γνώση των λεπτομεριών του προγράμματος, η γενική φόρμουλα για την αγορά των F-35 απαιτεί περίοδο προετοιμασίας 5 ετών. Όχι μόνο για την κατασκευή των αεροσκαφών, αλλά ακόμη και για την εκπαίδευση των πρώτων πιλότων στα νέα αμερικανικά μαχητικά. Θα απαιτηθεί εύλογο χρονικό διάστημα. Και αυτό διότι οι πρώτοι υπτάμενοι που θα επιλεγούν για τα F-35 και στη συνέχεια θα γίνουν εκπαιδευτές, θα μάθουν να πιλοτάρουν τα αμερικανικά μαχητικά πάνω στο αεροσκάφη που θα έχει παραγγείλει η ελληνική πολεμική αεροπορία. Το οποίο σημαίνει ότι για να ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των πρώτων ελληνικών F-35. Στη Σουηδία, το Κοινοβούλιο εξέλεξε σήμερα νέο πρωθυπουργό. Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 7 ημέρες, η Μαγκαλένα Άντερσον, αφήνοντας την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της χώρας να διαπλέψει ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό. Η επικεφαλής των Σοδιαλδημοκρατών εξελέγει από τους βουλευτές με 173 ψήφους κατά 101 ψήφους υπέρ και 75 αποχές.
Στη Σουηδία, μια κυβέρνηση εγκρίνεται όταν μια απόλυτη πλειοψηφία 175 βουλευτών δεν καταψηφίζει. Η πρώην Υπουργός Οικονομικών είχε κερδίσει μια παρόμοια ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα, αλλά παραδέχτηκε την ήττα της μόλις 8 ώρες αργότερα, όταν ένας μικρότερος εταίρος στον συνασπισμό εγκατέλειψε την κυβέρνηση μετά την καταψήφιση του προϋπολογισμού. Η Άντερσον θα σχηματίσει τώρα κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία θα αποτελείται μόνο από το κόμμα της. Οι σοσιαλδημοκράτες κατέχουν 100 έδρες στο κοινοβούλιο των 349 εδρών και θα εξαρτώνται από αρκετά άλλα κόμματα προκειμένου να εφαρμόσουν πολιτική. Από το 1979 δεν έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση με τόσο μικρή υποστήριξη στο κοινοβούλιο. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν σήμερα στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, στην περιοχή της Μαρόσας, στα 1500 μέτρα υψόμετρο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, με όσα ανέφερε στο ABB ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρήστος Μιχαλάκης, έχουν σημειωθεί καταπτώσεις βράχων στις περιοχές Πύλης, Μεσοχώρας, Μυροφύλου, όπως και Πύλης, Γέφυρα Αλεξίου, ενώ σε υψηλά επίπεδα είναι η στάθμη του Πορταϊκού ποταμού και του Ποινιού επίσης. Μάλιστα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μεγάλα Καλύβια Μαγούλα, ενώ εννέα μηχανήματα των Τρικάλων συνδράμουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η σημερινή κακοκαιρία που έπληξε την πόλη της Πάτρας με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις προκάλεσε πλημμύρες από το ένα άκρο της πόλης μέχρι το άλλο, με τα αυτοκίνητα να μετατρέπονται σε βάρκες και οι δρόμοι σε λίμνες μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ρίο Μαρίνα Πλάζ και Ακτή Δημαίων ήταν οι περιοχές που βούλιαξαν από τα νερά της θάλασσας που βγήκαν στη στεριά. Ανεμοστρόβιλος έπληξε το μεσημέρι το παραλιακό χωριό Καστοσικιά στην Πρέβεζα. Δεν δραξεριζώθηκαν, ενώ σε σπίτια και επιχειρήσεις προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές. Κεραμίδα και καπνοδόχοι έπεσαν σε αποστέγες, έσπασαν ζαμαρίες, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και στην παραλία της Καστορροσικιάς. Στην ανάγκη να κερδίσουμε χρόνο προκειμένου οι επιστήμονες να εξετάσουν τα δεδομένα και να δώσουν την πραγματική διάσταση της κατάστασης που δημιουργεί η μετάλλαξη όμικρον, αναφέρεται ο καθηγητής πολιτικής υγείας του Ηλίας Μόσχιαλος. Ο κ. Μόσχιαλος, με ανάρτησή του στο Facebook, αναλύει τι γνωρίζουμε, ποια είναι τα πιθανά σενάρια, τι θα ξέρουμε σε λίγες εβδομάδες και τι να κάνουμε σε σχέση με την παραλλαγή. Μέχρι οι επιστήμονες να μπορέσουν να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα, ο καθηγητής κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν, ενώ όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση θα πρέπει να δρομολογήσουν. Το ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο υποχρεωτικού PCR και αυτοαπομόνωση των ταξιδιωτών μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως γίνεται και στην Αγγλία. Σε 2 με 3 εβδομάδες θα ξέρουμε πόσοι έχουν κολλήσει και πόσοι από αυτούς νοσηλεύτηκαν. Θα ξέρουμε και ποσοστιαία για αυτούς ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο και οι πιθανές συνοσηρότητες.
Εξηγεί ο κ. Μόσχιαλος, προσθέτοντας ότι θα υπάρχουν στοιχεία και για την κλινική εικόνα, δηλαδή για τη βαρύτητα της νόσου και την έκβαση της νοσηλείας. Ταυτόχρονα θα έχουμε και στοιχεία από εργαστηριακές μελέτες που θα εμβαθύνουν στην προστασία των εμβολίων σε όσους από τους φορείς ήταν εμβολιασμένοι. Υπάρχει διάχυτη ανησυχία για τη νέα παραλλαγή, οπότε ας δούμε μερικά σημεία πιο αναλυτικά για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Τι γνωρίζουμε και γιατί ανησυχούμε. Ποια είναι τα πιθανά σενάρια, τι θα ξέρουμε σε λίγες εβδομάδες, τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα και ξεκινάμε με το τι γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε πως πρόκειται για μια παραλλαγή με τουλάχιστον 50 αλλαγές από τον αρχικό ιό. 32 από αυτές είναι στην πρωτεΐνη ακίδα, ενώ η Δέλτα είχε αντίστοιχα 16. Μία από αυτές δημιουργεί ανησυχία γιατί πιθανώς λογοθέσεις και σε σύγκριση με τη Δέλτα μπορεί να καθιστά τον ιό πιο πολύ μολυσματικό. Ανησυχούμε δηλαδή γιατί στο σύνολό τους, αν αυτές οι μεταλλάξεις αποδειχθούν λειτουργικές, δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερες ήπιες ή και σοβαρές λοιμώξεις. Γνωρίζουμε τα παραπάνω από στοιχεία από την Νότια Αφρική, η οποία έχει ένα εξαιρετικό δίκτυο αντιμετώπισης λοιμωδών, νοσημάτων και πανδημικής επαγρύπνησης. Ένα νέο στοιχείο είναι πως η μετάδοση παρατηρείται σε νέους, γενικότερα σε άτομα κάτω των 40 ετών, όπου σχεδόν το 65% είναι ανεμβολίαστοι και η μεγάλη πλειοψηφία των υπολείπων είναι ατελώς εμβολιασμένη. Έμεσα μόνο λοιπόν ίσως και να μπορούμε να εξάγουμε ένα πρώιμο συμπέρασμα πως οι εμβολιασμένοι προστατεύονται από σοβαρή λίμωξη, αλλά δεν είμαστε ακόμη σίγουροι. Να επισημάνω εδώ πως τα στοιχεία που έχουμε αφορούν κυρίως νεότερο πληθυσμό. Και να υπενθυμίσω πως πέραν της διαφοράς στα επίπεδα εμβολιασμού μεταξύ των δύο χωρών, η διάμεση ηλικία της στη Νότια Αφρική είναι τα 27,6 έτη, ενώ στην Ελλάδα είναι τα 45,6 έτη. Είναι πιθανό η παραλλαγή όμικρον να προκαλεί πιο βαριά νόσο σε σχέση με την Δέλτα στους μεγαλύτερους ηλικίας φορείς. Όμως και αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμη, θα το γνωρίζουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τώρα θα δούμε ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Τα οποία ακούγονται είναι πολλά, αλλά θα μείνω στα σπουδαιότερα από αυτά με κριτήρια την έκβαση της λίμωξης και τον φόρτο του στο σύστημα υγείας. Να είναι το νέο στέλεχος λιγότερο μολυσματικό σε σύγκριση με την Δέλτα, στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Να έχουμε να κάνουμε με εξίσου μολυσματικό ιό με την παραλλαγή Δέλτα, αλλά να προκαλεί περισσότερες ήπιες και σοβαρές λοιμώξεις ανεμβολίαστους και ταυτόχρονα περισσότερες ήπιες λοιμώξεις εμβολιασμένους. Αλλά όχι απαραίτητα περισσότερες σοβαρές λοιμώξεις σε εμβολιασμένους. Στην περίπτωση αυτή, τα εμβόλια θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά όσον αφορά στην αποτροπή της ήπιας λοίμωξης, αλλά θα εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά όσον αφορά στην αποτροπή της σοβαρής λοίμωξης. Αυτό είναι το δεύτερο καλύτερο σενάριο. Να έχουμε να κάνουμε με ένα εξίσου μολυσματικό ιό με την παραλλαγή Δέλτα, αλλά να προκαλεί περισσότερες ήπιες και σοβαρές λοιμώξεις και σε ανεμβολίαστους και σε εμβολιασμένους σε σύγκριση με την Δέλτα. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε μεγάλο φόρτο στο σύστημα υγείας, διότι θα περιμένουμε προφανώς περισσότερες λοιμώξεις ανά 100.000 άτομα σαν εμβολίαστους. Και το τελευταίο σενάριο είναι να έχουμε να κάνουμε περισσότερο μολυσματικό ιό από την παραλλαγή Δέλτα, αλλά να προκαλεί περισσότερες ήπιες και σοβαρές λοιμώξεις σαν εμβολίαστους και εμβολιασμένους. Ξανά εδώ θα έχουμε υψηλότερα νούμερα σαν εμβολίαστους, ανά 100.000 άτομα. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή θα έχουμε περισσότερους νοσήσαντες, θα έχουμε μεγαλύτερη εισρωή στα νοσοκομεία. Αυτό είναι το πιο δυσχενές σενάριο. Είναι δύσκολο βέβαια να προβλέψει κανείς με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ποιο σενάριο θα επικρατήσει. Με δεδομένο πως έχουμε μόνο στοιχεία για νέους που νοσούν, μένει να δούμε βέβαια και τον αντίκτυπο στους μεγαλύτερους. Σε 2-3 εβδομάδες θα ξέρουμε πόσοι έχουν κολλήσει και πόσοι από αυτούς νοσηλεύτηκαν. Θα ξέρουμε και ποσοστιαία για αυτούς ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεδομένων των μεγάλων δυνατοτήτων του συστήματος υγείας Νότιας Αφρικής, θα έχουμε και στοιχεία για την κλινική εικόνα των φορέων, δηλαδή στοιχεία για την βαρύτητα της νόσου και την έκβαση της νοσηλείας. Ταυτόχρονα θα έχουμε και στοιχεία από εργαστηριακές μελέτες που θα εμβαθύνουν στην προστασία των εμβολίων σε όσους από αυτούς φορείς ήταν εμβολιασμένοι. Να πούμε εδώ πως αυτά τα δύο είδη δεδομένων είναι απαραίτητα. Και μαζί με τις επιδημιολογικές καταγραφές θα μας δώσουν την πραγματική διάσταση της νέας κατάστασης που έχει επιφέρει νέα παραλλαγή. Τώρα όμως πρέπει να κερδίσουμε χρόνο και να δώσουμε τη δυνατότητα στους επιστήμονες να χαρακτηρίσουν την παραλλαγή. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων και πράγματα που μπορούν να κάνουν οι πολίτες. Ήδη, για παράδειγμα, πολλές χώρες περιορίζουν τις πτήσεις και καλά κάνουν σε κάποιες χώρες Αφρικής. Αυτό δεν θα εμποδίσει τη διασπορά, αλλά ελπίζουμε να την καθυστερήσει μέχρι να έχουμε πιο ασφαλή δεδομένα για τη νέα παραλλαγή. Άλλες χώρες επανεξετάζουν παλαιότερα δείγματα από ταξιδιώτες που μπήκαν στη χώρα τους για να εγκληματίσουν την πιθανή υπάρχουσα διασπορά. Στην Αγγλία δεν θα γίνονται πλέον rapid test αλλά PCR και θα απομονώνονται οι ταξιδιώτες έως ότου βγουν τα αποτελέσματα. Αυτό ίσως είναι κάτι που πρέπει να εξετάσει και η χώρα μας.
Και κλείνοντας, η προσπάθεια για να περιοριστεί ο ιός πρέπει να γίνει από όλους μας. Η φαρμακοβιομηχανία Pfizer προσδοκά να παράγει 80 εκατομμύρια δόσεις του πειραματικού της αντιϊκού φαρμάκου κατά της COVID-19. Περισσότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη της των 50 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της, Albert Bourla, η συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Pfizer ανακοίνωσε ότι ήλπιζε να παρασκευάσει 180.000 δόσεις έως το τέλος του έτους και τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του επόμενου έτους, από τις οποίες 21 εκατομμύρια κατά το πρώτο μισό του 2022. «Μπορούμε αμέσως τώρα να δεσμευτούμε για 80 εκατομμύρια δόσεις χάρη στη μονάδα παραγωγής μας», δήλωσε ο Bourla. Ο Bourla είπε επίσης ότι είναι πεπισμένος πως το φάρμακο που έχει την εμπορική ονομασία Paxlovid δεν θα επηρεαστεί από την παραλλαγή όμικρον. Πρόσθεσε ότι η φαρμακοβιομηχανία θα γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα παραλλαγή μέσα σε χρόμενες εβδομάδες. Η Pfizer υπέβαλε αίτηση για κατεπίγουσα έγκριση του Paxlovid την περασμένη εβδομάδα μετά την αναφορά στοιχείων που δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικό κατά 89% στην πρόληψη νοσηλειών ή θανάτων στα άτομα υψηλού κινδύνου. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας σχόλια σχετικά με την επικαιρότητα που βλέπουμε μαζί στο μικρόφωνο Ελπίδα Ρευγέδο, στο anstv.gr καθετούς anstv live. Με τον ορισμό σας στο Facebook μπορείτε να συζητήσετε σχετικά με τα θέματα και τις ειδήσεις που συμβαίνουν στη χώρα μας. Για να κλείσουμε με μια πιο χαρούμενη νότα, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι ετοιμάζεται να γίνει ντοκιμαντέρ γύρω από τη ταινία Σκάνδαλο που έγινε το 1970. Η άγνωστη ολοκληρωμένη ιστορία πίσω από το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, μια ταινία ορόσημο στην πορεία του παγκόσμιου κινηματογράφου, για τους σωστούς και τους λάθους λόγους, πρόκειται να αποτυπωθεί σε μορφή ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα ένας από τους δύο σκηνοθέτες νέας σειράς, η οποία θα τιτλοφορηθεί ως ταγκό, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Βραζιλιάνος Χωσέ Πατχίλα, διάσημος χάρη στην τεράστια επιτυχία της προηγούμενης δουλειάς του, τον Άρκος. Η σειρά προβλήθηκε στο Netflix σχετικά με τη ζωή του Παύλο Σκομπάρ. Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, ένα φιλμ του 1973, είναι ένα ερωτικό αισθησιακό δράμα. Μια απόπειρα του σπουδαίου Ιταλού σκηνοθέτη Μπερνάντο Μπερτσολίτσι να περιεργαστεί τη σκοτεινή και βάναυση πλευρά του έρωτα, προχωρώντας πέρα από ταμπού και προκαταλήψεις. Βεβαίως, το ζήτημα δεν ήταν προκαταλήψεις, αλλά κυρίως οι επαλήψεις εκείνες που έφεραν το ταγκό στο μάτι ενός παγκόσμιου κυκλώνα επικρίσεων και έξυλων αντιπαραθέσεων. Υπήρξε απαγόρευση προβολή σε κάποιες χώρες, ενώ ακόμη και ποινικές ευθύνες για απεικόμενη βιασμού επιρρύφθηκαν εις βάρος του Μπερνάντο Μπερτολούτσι. Η περιβέβαιτη σκηνή, την οποία θα προσπαθήσει να αναπαράγεται, η οποία βρίσκεται μέσα από τις πλέον αμφιλεγόμενες στιγμές της 7ης τέχνης, σχεδόν από καταβολή της. Ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι, ο Μάρλον Μπάρντο και η Μαρία Σνάιντερ αντιμετώπισαν σφοδρή κριτική σαν συντελεστές σε πορνογραφικό έργο. Όπως είναι φυσικό, το νέο ντοκιμαντέρ προτίθεται να αναλύσει την άναλ σκηνή, η οποία έμελε να γίνει πιο διάσημη από την ίδια και τη ταινία. Ο Μπατχίλα μιλά για την τον υστέρων αποκάλυψη για την καταγγελία της Μαρία Σνάιντερ ότι ο Μπερτολούτσι με συνεργό τον Μπράντο την εξαπάτησαν και την εξέθεσαν παγκοσμίως. Η Σνάιντερ γνώριζε ότι το σενάριο περιλάμβανε μια σεξουαλική σκηνή, τόσο τολμηρή όσο θα μπορούσε να συγχωρείται σε μια ως και πορνογραφική ταινία. Όμως η πραγματικότητα, ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι είχε συνεννοηθεί με τον Μάρκλιν Μπράντο πίσω από την πλάτη της Σνάιντερ να χρησιμοποιηθεί αυτή η σκηνή. Η νεαρή ηθοποιός ευνηδιάστηκε αλλά δεν αντέδρασε επί τόπου και εξακολούθησε να παίζει το ρόλο της, ώστε να ολοκληρωθεί το γύρισμα χωρίς πρόβλημα. Εξάλλου, το γνωστό ότι ο Μπερτολούτσι αναζητούσε τον μέγιστο δυνατό ρεαλισμό, την πλέον πιστή προσομοίωση της πραγματικότητας. Σε ό,τι αφορά στα καινούρια γυρίσματα, η παραγωγή θα στραφεί στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη ΗΠΑ, προκειμένου να αναπαραστήσει την προπαρασκευαστική περίοδο πριν από την έναρξη γυρισμάτων για το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι.
το νέο υλικό θα συνδυαστεί με το αρχαιακό, στο οποίο εμφανίζονται τα κύρια πρόσωπα της υπόθεσης, δηλαδή ο Μπερτολούτσι, η Σνάιντερ και ο Μπράντο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η SBS, η ταινία «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» υπήρξε αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων από την πρώτη στιγμή της προβολής της τον Ιανουάριο του 1973. Ο Μπράντο και ο Μπερτολούτσι αποκόμισαν σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Η ταινία επέφερε έσοδα 186 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης επέσπασαν επένους από τους κριτικούς καθώς και υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Η Σνάιντερ όμως στοχοποιήθηκε και διαπομπεύτηκε εξαιτίας συμμετοχής της στη ταινία. Κάτι που την οδήγησε στο ληστηρό μονοπάτι των εθισμών και στα προβλήματά με την ψυχική υγεία. Η μόνη αποζημία στην οποία έλαβε ποτέ για το ρόλο της στο φιλμ ήταν 4.000 δολάρια. Έπειτα από μια εξαιρετική χρονιά, η LEGO δίνει μπόνους και άδεια στους εργαζόμενους της. Υπό αριθμό 1 παιχνιδοβιομηχανία παγκοσμίως, η δανέζικη LEGO ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προσφέρει 3 επιπλέον ημέρες διακοπών και έκτακτο μπόνους στους σχεδόν 20.000 εργαζόμενούς της. Έπειτα από μια εξαιρετικά καλή χρονιά, τα διάσημα πλαστικά του βλάκια της. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους, δίνοντάς τους 3 επιπλέον ημέρες άδεια στο τέλος του 2021, αναφέρει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του. Η δημοφιλής LEGO ήδη επιτάχυνε την ανάπτυξή της λόγω της πανδημίας και του χρόνου που παρέμεινε ο κόσμος στο σπίτι, αλλά και λόγω της ταχείας ανάπτυξή της στην Κίνα. Ο οικογενειακός όμιλος, μη εισηγμένος στο χρηματιστήριο, κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2021 καθαρό κέρδος άνω των 6,3 δισεκατομμυρίων κορωνών, 847 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 46% στα 23 δισεκατομμύρια κορώνες. Το 2021 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για το όμιλο LEGO και οι συνεργάτες μας εργάστηκαν απίστευτα σκληρά. Ανακοίνωσε η επιχείρηση που σκοπεύει να καταβάλει τον Απρίλιο του 2022 ένα πρόσθετο μπόνους που δεν προσδιορίζει ποσοτικά σε όλους τους εργαζομένους. Η LEGO ιδρύθηκε το 1932 από τον Kirk Christiansen, του οποίου η οικογένεια συνεχίζει να έχει υπό τον έλεγχό της τον όμιλο που απασχολεί σχεδόν 20.400 εργαζόμενους σε περισσότερες από 40 χώρες. Η ονομασία του ομίλου είναι ένα συνδυασμός της δανέζικης έκφρασης «Legkot», που σημαίνει «παίξε καλά». Κυρίες και κύριοι, στην παρέα σας ήταν η Ελπίδα Ρεβογέδο. Μαζί βλέπουμε μαζί οι σημαντικότερες ειδήσεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, στο NSTV, την δικιά σας τηλεόραση, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όπου εκπέμπουμε και ζωντανά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.